κυρία Αδάμ Βελένη και η κυρία Μιχαλοπούλου είναι οι επόμενες ομιλήτριες. Το 2010 παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μια μεγάλη κατάσχεση από αρχαιοκαπηλεία. Η ποικιλία των ευρημάτων από διάφορους αγαλματίπους αρχαιολογικούς, διαφορετικά είδη και από διαφορετικές εποχές, έδειχναν ότι πολλές θέσεις είχαν λαθρανασκαφεί. Η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας ήταν βέβαια εξαιρετική και τα αντικείμενα αποτέλεσαν το υλικό για μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, για το οποίο μιλήσαμε και το πρωί, τον Απρίλιο του 2012, για τις απολύτως βλαπτικές συνέπειες της αρχαιοκαπηλείας. Όπως θυμίζω, είπαμε και το πρωί, υπήρξε η πρώτη του είδος πανελληνίως και πανευρωπαϊκά και ταξίδεψε και σε άλλους τόπους και έγινε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα πιο σημαντικά από αυτά τα ευρήματα που παραδόθηκαν ήταν χρυσά ελάσματα από ενδύματα και από υποδήματα, γεγονός που υποδήλωνε τη σημαντικότητα του κατόχου τους, μαζί με άλλα κτερίσματα από αρχαϊκές ταφές, μία ή περισσότερες, δεν ξέρουμε, πανομοιότυπα όλα με αυτά που έχουν βρεθεί σε αρχαϊκά και πρώιμα κλασικά νεκροταφεία, όπως τη Σύνδου, της Αγίας Παρασκευής, του Αρχοντικού Γιαννιτσών, της Αχλάδας Φλόρινας κτλ. Δυστυχώς, οι αρχαιοκάπηλοι δεν υπέδειξαν τον τόπο έβρεσης αυτών των αντικειμένων. Ανάμεσα σε αυτό το σύνολο της κατάσχεσης περιλαμβανόταν και ένα χάλκινο αγαλμάτιο ανδρικής μορφής, το οποίο θα αποτελέσει το αντικείμενο της σημερινής πραγμάτευσης. Και για το αντικείμενο αυτό δεν υποδείχθηκε ο τόπος έβρεσης, αντιθέτως μάλιστα υποστηρίχθηκε από τους ίδιους τους αρχαιοκάπηλους ότι είναι πλαστό, και αυτό αποτέλεσε εξ αρχής ένα μειονεκτικό χαρακτηριστικό του ευρήματος. Αυτοί είπαν ότι είναι πλαστό για να έχουν ελαφρύτερη βέβαια δίωξη. Γιατί αν έλεγαν ότι είναι αληθινό, θα υπήρχε πρόβλημα. Το έργο με ύψος 60 εκατοστά ανήκει στην κατηγορία των μικρών αγαλμάτων. Αναπαριστά έναν όρθιο άντρα με χαρακτηριστικά στο πρόσωπο που αποδίδονται στο Μέγα Αλέξανδρο. Η μορφή στέκεται με το αριστερό σκέλος στάσιμο και άνετο το δεξί, με τα χέρια λυγισμένα στο ύψος του αγκώνα, με το δεξί χέρι ανασηκωμένο. Λείπουν οι παλάμες και τα αντικείμενα που πιθανότατα κρατούσε. Η κεφαλή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηγέτη στρέφεται προς τα δεξιά. Το στήσιμο του αγάλματος, στο στήσιμο του σώματος του αγαλματίου έλκει την καταγωγή του από μια προγενέστερη παράδοση αυτών των ηρωικών και τιμητικών αγαλμάτων μεγάλης χαλκοπλαστικής που ξεκίνησαν μέσα στον 5ο προχριστιανικό αιώνα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι δύο ανδρικοί κορμοί του ναυαγίου του Ριάτσε, ενώ η στάση του σώματός του και η ιδεαλιστική γυμνότητα ανάγεται στο παλαιότερο πρότυπο του δορυφόρου, το οποίο σταδιακά άλλαξε και προσαρμόστηκε στο νέο τύπο του ηγεμόνα. Με εφετηρία αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Λύσιπος μέσα στον 4ο αιώνα προσθέτει ορισμένα νεωτεριστικά στοιχεία που απογειώνουν το σύνολο. Στα πορτρέτα του Αλεξάνδρου με το δόρυ, ο Λύσιπος φαίνεται ότι έδωσε μια ιδιαίτερη έμφαση στο γύρισμα του κεφαλιού, στο βλέμμα και στην αίσθηση της έκφρασης, ενώ μέσα από μια πιο ρωμαλαία απόδοση του σώματος τονίστηκε η υπεροχή της δύναμης που θα έπρεπε να απορρέει από την απεικόνιση ενός ηγεμόνα. Επιπλέον, ο Λύσιπος απέδωσε τις μορφές του με μικρότερα κεφάλια, πιο ζωντανά και άτακτα μαλλιά και με λεπτότερες αναλογίες από αυτές που μέχρι τότε συνηθιζότανε. Τα αλεξανδρινά, σε εισαγωγικά, αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται σε μία σειρά από χάλκινα αγαλμάτια των μέσων και ύστερων ελληνιστικών χρόνων, που πιθανώς βασίστηκαν πάνω σε αυτήν την γλυπτική διαμόρφωση του ανδρικού προτύπου του γυμνού άντρα που έκανε ο Λύσιπος. Από αυτά απεικονίζουν τον ίδιο τον Αλέξανδρο, άλλα προσπαθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να τον μιμηθούν, ενώ σε ορισμένα η κεφαλή έχει αντικατασταθεί με το πορτρέτο ενός άλλου ελληνιστικού ηγεμόνα. Σε ένα υπερμεγέθες χάλκινο άγαλμα ελληνιστικού ηγεμόνα, για παράδειγμα, επιβιώνει σίγουρα μια εκδοχή του περίφημου τύπου του Αλέξανδρου.
Μολονότι η τεράστια μορφή έχει σαφείς σχετισμούς με τον Αλέξανδρο, με τον Δόρη, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν μοιάζουν με αυτά του γνωστού προγόνου. Ωστόσο, εδώ όπως συνηθιζόταν και στα νομίσματα, οι ελληνιστικοί μιμητές του Αλέξανδρου αντικατέστησαν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά με τα δικά τους. Η παράδοση να αποδίδονται οι ελληνιστικοί ηγεμόνες διατηρήθηκε στους μέσους και ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, συνεχίστηκε κάπως πιο υποτονικά και στον πρώτο προχριστιανικό αιώνα, αλλά και στον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και αποκτά ξανά μια έξαρση στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα. Το αγαλμάτιο που παρουσιάζεται εντάσσεται μέσα σε αυτή την ομάδα των αγαλμάτων μικρής κλίμακας με τα χαρακτηριστικά του Αλέξανδρου. Γιατί μου πήγε. Εγώ το κάνω. Ποιος το πειράζει. Εγώ το κάνω. Αλλά εδώ περισσότερο θα μας απασχολήσουν τα αρχαιομετρικά του χαρακτηριστικά, μιας και για το αλόγο αγαλμάτιο αμφισβητήθηκε η γνησιότητά του. Στα στιλιστικά του χαρακτηριστικά και στη χρονολόγησή του θα επανέλθουμε σε επόμενη μελέτη. Έτσι στο εργαστήριο. Με συγχωρείτε. Έτσι στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τις αναλύσεις τις οποίες και θα σας παρουσιάσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, το έργο που, για το οποίο συζητάμε σήμερα εξετάστηκε τεχνολογικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα χαρακτηριστικά που διασώζει συμφωνούν με τα δεδομένα της αρχαίας χαλκοπλαστικής. Επίσης, ερευνήθηκαν αρχαιομετρικά το κράμα κατασκευής και τα στρώματα διάβρωσης που αναπτύχθηκαν σε αυτό, προκειμένου να πιστοποιηθεί μεταξύ του συμφωνία και ο φυσικός και όχι τεχνικός τρόπος σχηματισμού τους. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, θα παρουσιαστούν στη συνέχεια τα στάδια της τεχνικής του χαμένου κεριού, που είναι η τεχνική κατασκευής σκύλων χιτών αντικειμένων με περίπλοκο σχήμα, καθώς επίσης και τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου της αποχαλκοποίησης, που είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός διάβρωσης των μπρούτζων. Η τεχνική του χαμένου κεριού έχει δύο παραλλαγές. Την άμεση, με την οποία παράγονται μοναδικά αντικείμενα, και την έμεση, που προϋποθέτει την ύπαρξη πρότυπου έργου, από το οποίο μπορούν να παραχθούν πολλά όμοια ή πανομοιότυπα αντικείμενα. Το πρώτο στάδιο της έμεσης τεχνικής είναι κατασκευή του εκμαγείου, του αρνητικού δηλαδή αποτυπώματος, του πρωτότυπου έργου. Το πρωτογενές εκμαγείο επιστρώνεται, το πρωτογενές εκμαγείο επιστρώνεται με ένα ισόπαχο στρώμα κεριού, το οποίο εφαρμόζεται με πινέλο, πιέζοντας κομμάτια κεριού πάνω στην επιφάνειά του, και έτσι δημιουργείται ένα κέρινο ομοίωμα του πρωτύπου. Το κέρινο ομοίωμα στη συνέχεια γεμίζει εσωτερικά με περίμαχο πυλό σε υγρή μορφή. Αφού στεγνώσει ο πυλός, το εκμαγείο αποκαλύπτεται και εμφανίζεται το κέρινο ομοίωμα του έργου. Στη συνέχεια, πάνω στην επιφάνεια του έργου, κατασκευάζεται με κερί ένα δίκτυο αγωγών χύτευσης. Τοποθετούνται επίσης, στην εικόνα δίπλα, στερεωτικές καρφίδες, οι οποίες θα συγκρατήσουν το εσωτερικό του τον εσωτερικό πύληνο πυρήνα και το δευτερογενώς εξωτερικό εκμαγείο, το οποίο θα κατασκευαστεί στη συνέχεια. Το δευτερογενές εκμαγείο κατασκευάζεται επίσης από περίμαχο πυλό. Το εκμαγείο τοποθετείται στον κλίβανο στη συνέχεια για να ψηθεί, να ψηθεί ο πυλός αφενός και να εξαγνωθεί το κερί. Το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στη μήτρα, στο εσωτερικό της μήτρας, θα χυτεύεται στη συνέχεια με το μέταλλο. Στο τελικό στάδιο, εσπάει ο εξωτερικός μανδύας, αφαιρούνται οι αγωγοί χύτευσης και η επιφάνεια στριβώνεται. Η άμεση τεχνική
η οποία χρονολογικά προηγήθηκε, με βάση αυτή την τεχνική λοιπόν, το αρχικό πύληνο μοντέλο φέρει μόνο γενικά ανατομικά χαρακτηριστικά της μορφής και διαμορφώνεται πάνω σε ένα σιδερένιο σκελετό. Αφού στεγνώσει ο πυλός, η επιφάνειά του καλύπτεται με παχύ στρώμα κεριού, πάνω στο οποίο ο καλλιτέχνης διαμορφώνει τις λεπτομέρειες του έργου. Βασικά η διαφορά στις δύο τεχνικές οφείλεται, έχει σχέση με αυτό το κομμάτι μου. Τώρα, στο θέμα που εξετάζουμε, το έργο εξετάστηκε μακροσκοπικά και με τη βοήθεια της ψηφιακής ραδιογραφίας, από την οποία διαπιστώθηκε πως το κεφάλι και το σώμα ήταν κολλημένα μεταξύ τους με συνθετική κόλλα. Εξωτερικά, η περιοχή της εγκόλυσης ήταν προσεκτικά καλυμμένη με υλικό που κατασκευάστηκε με ανάμιξη ρητίνης και χώματος. Τα δύο μέρη αποκολλήθηκαν, γεγονός που επέτρεψε την εξέταση του εσωτερικού τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η εξέταση του έργου είχε ως στόχο τη διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της τεχνικής και δεν αποτέλεσε καμία περίπτωση ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη του έργου για την οποία απαιτείται και ενδοσκόπηση. Η παρατήρηση στο εσωτερικό του κεφαλής έδειξε ότι το εσωτερικό περίγραμμα δεν ακολουθεί το εξωτερικό. Το πάχος του χιτού είναι ανομοιόμορφο. Τα μαλλιά, η μύτη, τα αυτιά είναι συμπαγή. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πιθανότερο να κατασκευάστηκε με την έμεση τεχνική, καθώς στην εσωτερική επιφάνεια διακρίνονται μικροσφαιρίδια που αντιστοιχούν σε φυσαλίδες του κεραμικού πυρήνα και ίχνη από το πινέλο στην περιοχή του λαιμού. Επίσης, το πάχος του τυχώματος είναι μικρότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς αν είχε κατασκευαστεί με την άμεση τεχνική. Πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο, στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και των μαλλιών είναι πιθανό να εκτελέστηκαν στο κέρινο όμοιωμα πριν από τη χύτευση, καθώς στις περιοχές αυτές το πάχος του κεριού είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, αυξημένο. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει στην άμεση τεχνική, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και μετά την εμφάνιση της έμεσης, κυρίως στη δημιουργία πορτρέτων. Μπορεί να συνδυάστηκαν δηλαδή μέρη των δύο τεχνικών. Το σώμα χυτεύτηκε μέχρι το μέσο του λαιμού. Το εσωτερικό περίγραμμα, σε αυτή την περίπτωση, ακολουθεί το εξωτερικό και το πάχος του χιτού είναι μικρό. Κυμαίνεται από 2,7 έως 3,6 χιλιοστά, στα σημεία που μπόρεσε να μετρηθεί, δηλαδή από το άνοιγμα του λαιμού και το άνοιγμα του πέλεματος. Από το σώμα λείπουν τα χέρια στο ύψος του καρπού, τα οποία πιθανότητα χυτεύτηκαν ξεχωριστά. Λίγο πάνω από τον αγκώνα, στον αριστερό βραχίωνα, παρατηρείται μια συνηθισμένη ατέλεια. Πρόκειται για μια λεπτή κάθετη στα τυχώματα του χιτού επιφάνεια που δημιουργείται κατά τη χύτευση όταν το υγρό μέταλλο εισχωρήσει σε ρογμή που δημιουργήθηκε στο κεραμικό πυρήνα. Από την παρατήρηση του εσωτερικού φαίνεται πως ο δεξιός βραχίωνας συγκολλάται στον κορμό στο ύψος του ώμου με μεταλλουργική συγκόλληση. Ενώ αυτό το παρατηρήσαμε στην ακτινογραφία, δεν φαίνεται, πρέπει να είναι πολύ λεπτή η συγκόλληση. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι μοναδικό παράδειγμα που δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί να φανεί στην ακτινογραφία. Ωστόσο, εσωτερικά δίνει αυτή την αίσθηση ότι πρόκειται για μεταλλουργική συγκόλληση σε εκείνο την περιοχή. Ο αριστερός βραχίωνας σχετεύτηκε με το υπόλοιπο σώμα, αφού πρώτα το κέρινο ομοίωμα που συνενώθηκε με το ομοίωμα του σώματος στην περιοχή της μασχάλης. Εδώ πάλι στην ίδια περιοχή από το εσωτερικό φαίνεται η συνένωση κερί με κερί, δηλαδή όταν ήταν ακόμα στην φάση την προπαρασκευαστική. Δεν έχουμε δηλαδή συγκόλληση, αλλά ξεχωριστά διαμορφώθηκε το σώμα στο κερί και μετά ενώθηκαν. Έχουμε συγκόλληση κερί με κερί. Αυτό δεν είναι σπάνιο, είναι συνηθισμένο. Το άνοιγμα στο πάνω μέρος τώρα του. Συγγνώμη, το άνοιγμα στο κάτω μέρος του αριστερού πέλματος δημιουργείται κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο με την αφαίρεση μικρού τμήματος κεριού από το κέρινο ομοίωμα. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την άμεση σύνδεση του εσωτερικού κεραμικού πυρήνα με το εξωτερικό εκμαγείο και διευκολύνει τη στήριξή τους. Μετά τη χύτευση και την αφαίρεση του πυρήνα από το εσωτερικό, το συγκεκριμένο άνοιγμα στο πέλμα, το συγκεκριμένο ενώντας αυτό που είναι στον, διατηρείται καθώς εξυπηρετεί τη στερέωση του αγάλματος στη λίθινη βάση. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι η φυσιοκρατική και λεπτομερής απόδοση του πέλματος, το οποίο δεν είναι ορατό. Το στοιχείο αυτό παρατηρείται σε όλα τα αρχαία αγάλματα αυτού του τύπου και αποσιάζει από τα σύγχρονα. Σύγχρονο πέλμα βλέπουμε πάνω, όπου δεν αποδίδεται τα χαρακτηριστικά του πέλματος. Στο άκρο τώρα του λαιμού,
Συγγνώμη. Προσπέρασα. Στο άκρο του λαιμού στο κεφάλι παρατηρείται η ύπαρξη δύο μικρών εγκοπών. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι. Παρατηρείται λοιπόν η ύπαρξη δύο μικρών εγκοπών. Στοιχείο που υποδηλώνει πως για τη σύνδεση της κεφαλής με το σώμα χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μηχανικών μέσων και μεταλλουργικής συγκόλησης. Ο συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις, με πιο γνωστό παραδείγματα μάλλον, το κεφάλι του φιλοσόφου από το ναυάγιο του Πορτισέλου και το γνωστό ναυάγιο των Αντικυθύρων. Και εδώ υπάρχει εγκοπή στο άκρο δεξιά. Η αντιστοιχία των περιγραμμάτων των ακμών της κεφαλής και του σώματος και η ταύτιση των ανατομικών λεπτομεριών στο εμπρόσθετο μέρος του λαιμού είναι, πιστεύουμε, ισχυρές ενδείξεις πως πρόκειται για τμήματα του ίδιου έργου. Ωστόσο, ανάμεσά τους υπάρχει ένα κενό που πιθανά οφείλεται σε απώλεια υλικού από την περιοχή της σύνδεσης. Εξετάζοντας συνολικά τη μέθοδο της κατασκευής, παρατηρείται πως η δημιουργία των συγκεκριμένων ξεχωριστών χιτών τμήματων είναι απόλυτα λογική και σύμφωνη με τα γνωστά από την αρχαιότητα παραδείγματα. Συγκεκριμένα, ο ανασηκωμένος βραχίωνας, ο δεξιός βραχίωνας, κατασκευάστηκε χωριστά, καθώς η σχέση του με το υπόλοιπο σώμα θα δυσκόλευε το χειρισμό του καλουπιού. Ενώ ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το κεφάλι χυτεύτηκε ξεχωριστά είναι ότι το άνοιγμα του λαιμού επιτρέπει την πλήρωση του κέρινου ομοιώματος με τον πύληνο πυρήνα. Επίσης, η ένωση των δύο αυτοτελών. Επίσης, η ένωση των δύο αυτοτελών κέρινων τμήματων είναι μια επίσης γνωστή πρακτική και πιο συγκεκριμένα η ένωση του κέρινου αριστερού βραχίωνα με το σώμα αναφέρεται και στην περίπτωση του αγάλματος του ύπνου από τη συλλογή Selby White και Leon Levy. Τα δύο αυτά αέρα έχουν τις ίδιες διαστάσεις, είναι 60 εκατοστά και ο ύπνος και έχουν τον αριστερό βραχίωνα στην ίδια περίπου θέση, δηλαδή το ίδιο ακριβώς αίτημα, το ίδιο πρόβλημα. Συνοψίζοντας, η χύτευση του έργου σε τμήματα, η ταύτιση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιγράμματος, τα σχετικά λεπτά τυχώματα του χυτού, τα οζίδια στο εσωτερικό πυρήνα, στην εσωτερική επιφάνεια, είναι τυπικά χαρακτηριστικά της έμεσης τεχνικής, η οποία θεωρείται εφεύρεση της πρώιμης ελληνιστικής εποχής. Ειδικότερα και το πάχος του χυτού μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με τη χρονολόγηση του αγάλματος, καθώς είναι χρονολογικά συμβατά με αυτά των κλασικών και ελληνιστικών αγαλμάτων, που έχουν ένα μέσο όρο πάχους 6 χιλιοστά. Τα ρωμαϊκά αγάλματα είναι λεπτότερα, 1,5 έως 2 χιλιοστά, και τα μεσονικά είναι εξαιρετικά χοντρά. Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, ακόμα και οι ατέλειες που παρατηρήθηκαν, συμφωνούν με γνωστά παραδείγματα από την αρχαιότητα. Δεν ξέρω πώς, αλλά τις ατέλειες τις προσπέρασα. Ήταν εδώ. Έχει μόνο πόρους κάτω στην κάτω περιοχή και μία ρογμή. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Λοιπόν, τεχνολογικά χαρακτηριστικά και το υλικό της κατασκευής, λοιπόν, στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις του υλικού κατασκευής και μας δώσανε ότι το μέταλλο κατασκευής είναι ένας μολυβδούχος μπρούτζος με μέση περιεκτικότητα 85% σε χαλκό, 5,1% σε κασίτερο και 3% μόλυβδο. Δίνω το μέσο όρο, όχι αυτό που φαίνεται, είναι δίνω το μέσο όρο. Αναλυτικότερα στο κεφάλι και στον αριστερό βραχίωνα η περιεκτικότητα του κασιτέρου είναι υψηλότερη, 5,7-5,9. Γενικότερα, η ανομοιογένεια που παρατηρείται στη σύσταση ενός χιτού αντικειμένου σε όλη την έκτασή του είναι συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στα αρχαία αντικείμενα και οφείλεται στο μακροδιαφορισμό. Ο μπρούτζος ειδικότερα παρουσιάζει τάση διαφορισμού κατά τη στερεοποίησή του λόγω της βραδείας διάχυσης του κασιτέρου στη στερεά φάση, καθώς τα δύο μέταλλα παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στη θερμοκρασία στερεοποίησης. Η δομή που αποκτά το κράμα κατά τη στερεοποίησή του είναι η δεδρυτική δομή. Η σύσταση του κράματος είναι κοινή για τα χάλκινα αγάλματα μετά το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, όταν κάνει πρώτο την εμφάνισή τους και σταδιακά εξελίσσεται, γίνεται συχνότερο το φαινόμενο, να εμφανίζεται ο μολυβδούχος μπρούτζος, δηλαδή, να εισάγεται δηλαδή και μόλυβδος σε μικρές συγκεντρώσεις στην αρχή και αργότερα μεγαλύτερες. Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της διαβρωμένης επιφάνειας.
Πριν μπούμε στη μορφολογία, θα θέλαμε λίγο να πούμε 5 πράγματα για τον μηχανισμό της διάβρωσης. Κύριο χαρακτηριστικό, λοιπόν, του μηχανισμού διάβρωσης του μπρούτζου είναι η επιλεκτική διάλυση του χαλκού από το κράμα, η μετακίνησή του στο περιβάλλον ή το εξωτερικό στρώμα της διάβρωσης και ο ταυτόχρονος σχηματισμός σταθερών ενώσεων κασιτέρου που παραμένουν και σχηματίζουν στρώμα σταθερό ανάμεσα στα στρώματα διάβρωσης. Η απομάκρυση του χαλκού δημιουργεί περιοχές εμπλουτισμένες σε κασίτερο σε σχέση με την αρχική σύσταση. Επιπλέον, στοιχεία του περιβάλλοντος εισέρχονται στο στρώμα διάβρωσης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και αποχαλκοποίηση. Ανάλογα με το διαβρετικό περιβάλλον, αναπτύσσονται δύο τύποι πατίνας, η πατίνα τύπου 1 ή η ευγενής πάτινα, σχηματίζεται σε ήπιο διαβρετικό περιβάλλον. Το εξωτερικό της στρώμα, και συχνά είναι το μοναδικό, έχει επίπεδη μορφή, ισόμορφη ανάπτυξη, δηλαδή διατηρεί την αρχική διάσταση του αντικειμένου και είναι χημικά σταθερό. Το στρώμα αυτό είναι πλούσιο σε κασίδερο σε σχέση με το αρχικό κράμα και σε στοιχεία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το στρώμα μπορούν να διατηρηθούν επίσης μορφολογικά χαρακτηριστικά της αυθεντικής επιφάνειας και της μικροδομής του κράματος. Σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον σχηματίζεται πατίνα τύπου 2, που σχετίζεται με την καταστροφή της αρχικής επιφάνειας του αντικειμένου, έχει παραμορφωτική τραχιά όψη και δύο στρώσεις στο εσωτερικό. Από χημικής άποψης η εξωτερική στιβάδα είναι πλούσιο σε χαλκό, υπάρχει αντιστροφή δηλαδή, ενώ στο εσωτερικό στρώμα που βρίσκεται σε επαφή με το μέταλλο παρατηρείται εμπλουτισμό σε κασίτερο και σε στοιχεία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το στρώμα μπορεί να διατηρηθεί ψευδομορφή της μικροδομής του κράματος. Στο αντικείμενο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι συνυπάρχουν και οι δύο τύποι πατίνας, διάσπαρτη σε όλη την επιφάνεια. Η διαστρωμάτωση και των δύο τύπων είναι αναμενόμενη, αυτή περιγράφτηκε δηλαδή παραπάνω. Το φαινόμενο συνύπαρξης του τύπου 1 και του τύπου 2 απαντά συχνά στα μπρούτζινα ανασκαφικά αντικείμενα και αποδίδεται στη μεταβολή του διαβρωτικού περιβάλλοντος από ήπιο σε πιο επιθετικό. Ειδικότερα όμως, γάτους μολυβδίχους μπρούτζους, πειραματική έρευνα έδειξε πως και ενδογενή αίτια μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή τη συνύπαρξη. Υπάρχει ένας λόγος δηλαδή επιπλέον για να παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Εδώ δίνεται τώρα οι αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα και από τους δύο τύπους πατίνας και που παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αποχαλκοποίησης, δηλαδή στον τύπο 1 έχουμε την απομάκρυση του χαλκού από την εξωτερική στιβάδα και εμπλουτισμό του χαλκού, του κασιτέρου, και στον τύπο 2 στην εξωτερική στιβάδα έχουμε περισσότερο χαλκό, στην εσωτερική λιγότερο χαλκό και αντίστροφα. Δίνουμε αυτό το παράδειγμα γιατί στα στρώματα που έχουμε περισσότερο κασίτερο είναι τα στρώματα στα οποία παρουσιάζεται μια απολύθωση των αρχικών φαινομένων, των αρχικών δομών και εκεί βλέπουμε τη μικροδομή, άλλα στοιχεία της αρχικής επιφάνειας, είναι ένα είδος απολύθωσης γιατί είναι πολύ σταθερά αυτά τα στρώματα, τα προϊόντα διάβρωσης του κασιτέρου, σε αντίθεση με το χαλκό, ο οποίος κινείται προς το εξωτερικό ήταν. Άρα, σε αυτές τις περιοχές αναζητούμε και τα τεκμήρια της γνησιότητας. Γι' αυτό περισσότερο το αναφέρουμε. Στη μικρομορφομολογία, λοιπόν, των στρωμάτων αυτών παρατηρείται η διατήρηση χαρακτηριστικών... Συγγνώμη. Στη μικρομορφολογία των στρωμάτων αυτών παρατηρείται η διατήρηση χαρακτηριστικών της αρχικής επιφάνειας, όπως είναι η στυλπνή και η γυαλιστερή όψη, σαν αυτή που έχει το μέταλλο, δηλαδή μετά τη στύλβωση, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει μέταλλο και υπάρχει προϊόν διάβρωσης, αυτό το προϊόν διάβρωσης είναι απαστράπτον και έχει την αίσθηση, ακριβώς γιατί απολυθοποιείται, διατηρείται αυτή η αρχική αίσθηση, η αρχική μορφή της επιφάνειας. Επίσης, διατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις η στύλβωση, οι γραμμές λίανσης, ίχνη του πινέλου, αυτό είναι το παράδειγμα που βλέπουμε εκεί στο τέλος δεξιά, και είναι από την περιοχή του κεφαλιού, από το εσωτερικό του. Στα πλούσια λοιπόν σε κασίδερο στρώματα παρατηρείται η διατήρηση ψευδομορφής της νεδρυτικής δομής του κράματος, η ενσωμάτωση και η διατήρηση αυθεντικών λοιπόν χαρακτηριστικών στην αρχική επιφάνεια, αλλά και η μικροδομή του μετάλλου, είναι φαινόμενα καλά τεκμηριωμένα στη βιβλιογραφία και αποτελούν τεκμήρια του φυσικού και όχι τεχνητού σχηματισμού της εξεταζόμενης πατίνας. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα μέχρι εδώ, τα τεχνικά και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, το κράμα και η τεχνική κατασκευής του έργου είναι σε χρονική συμφωνία μεταξύ τους. Η σύσταση του κράματος και τα προϊόντα διάβρασης είναι σε συμφωνία μεταξύ τους και με τη διαδικασία αποχαλκοποίησης.
Η πολυπλοκότητα του σχηματισμού της πατίνας πιστοποιείται από τη διατήρηση των αυθεντικών χαρακτηριστικών που περιγράψαμε προηγουμένως, όπως είναι η μικροδομή του κράματος και τα ίχνια της επεξεργασίας. Το σώμα και το κεφάλι έχουν όμοια χημική σύσταση, όμοια προϊόντα διάβρωσης και μικρομορφολογία και όπως φαίνεται παρακάτω, όπως φάνηκε μάλλον παραπάνω, παρουσιάζουν ταύτιση των περιγραμμάτων στην περιοχή της σύνδεσης. Πιστεύουμε πως είναι δύσκολο δύο διαφορετικά μεταξύ τους τμήματα. Είναι δύσκολο δύο διαφορετικά μεταξύ τους τμήματα να μοιράζονται τόσα κοινά χαρακτηριστικά και άρα πρέπει να πρόκειται για τμήματα του ίδιου έργου. Εν κατακλείδει από την στιλιστική και αρχαιομετρική ανάλυση που προηγήθηκε, εκτιμούμε ότι το αγαλμάτιο με τα χαρακτηριστικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα μπορούσε να ενταχθεί στα έργα της ύστερο-ελληνιστικής εποχής και να χρονολογηθεί στον 2ο αιώνα. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και φίλους χημικούς του Αρχαιολογικού Μουσείου και τους συναδέλφους από το Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κοιμηλίων της ΤΕΟΣ Ακκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Γρηγόριο Σταμκόπουλο για την ακτινογραφία και τον Ιωάννη Καραπαναγιώτη για τις αναλύσεις και σας φυσικά για την προσοχή σας.